όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Η εκπομπή Αθλητική Θεσσαλία είναι και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Κυριακή και Παρασκευή 8 με 9, πάντα κοντά στα δύο πρωταθλήματα του Περιφερειακού που συμμετέχουν οι ομάδες της Θεσσαλίας, καθώς και σε όλα τα τοπικά πρωταθλήματα σε όλους τους νομούς μας, σε όλους τους νομούς της περιφέρειάς μας, της Θεσσαλίας μας. Όπως είναι γνωστό λοιπόν, σήμερα Κυριακή θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου, να δούμε τι έγινε χθες και σήμερα, ξεκινώντας από την τέταρτη εθνική κατηγορία. Και πάμε να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα της τέταρτης εθνικής. Για τον τέταρτο όμιλο, δέκατη αγωνιστική, Έολος Προφήτη Ηλία Ελασσόνα 0-3, Ρήγας Φεραίος Λαμία 1964 0-2, Αμπελωνιακός Ανδρούτσος Γραβιάς 0-0, Αχιλεύς Δομοκού Δοτιεύς Αγιάς 0-0, ΑΟΚ, Αθλητικός Όμιλος Καρδίτσας δηλαδή, Πυργετός Λάρισας 2-1, ρεπό είχε η ομάδα του Λεονταρίου. Πάμε τώρα να δούμε πώς δημορφώθηκε η βαθμολογία μετά από 10 αγωνιστικές. Η Λαμία στην πρώτη θέση και ο Αχιλλέας Δομοκού όπως και ο Δοτιεύς Αγιάς 15 βαθμούς και η Ελασσόνα, Ανδρούτσος Γραβιάς 14, Καρδίτσα 13 με τον Πυργετό Λάρισας, Ρήγας Φεραίος 12, Αμπελωνιακός 9, η Αθλητική Ένωση Λονταρίου 6 με έναν βαθμό Έολος Προφήτη Ηλία. Είναι ο πίνακας με την βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο της τέταρτης εθνικής κατηγορίας. Βέβαια υπάρχει ένα λαθάκι εδώ, θα διορθωθεί. Εμείς συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα της τέταρτης εθνικής και πάμε τώρα να δούμε τον πέμπτο όμιλο. Δέκατη αγωνιστική, Εθνικός Φιλιππιάδας Οδυσσέας 1-2, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου Τρίκαλα 3-0, άσχημη εμφάνιση των Τρικάλων σήμερα σε αυτό το ντέρμπι της ημέρας. Φιλοθέη Άρτας Άρης Αιτωλικού 1-2, Μετέωρα Αετός Διασέλου 1-1, δεν μπόρεσε η ομάδα των Μετεώρων να πάρει το αποτέλεσμα για να πάρει τους 3 βαθμούς απέναντι στον Αετό. Αναγέννηση Περιβολίων Κεραυνός Θεσπρωτικού 2-3, ρεπό ο Όλυμπος της Κέρκυρας. Ας δούμε τώρα πώς έγινε η βαθμολογία στον 5ο όμιλο της 4ης εθνικής κατηγορίας. Η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου έχει φύγει μπροστά 5 βαθμούς για τον 5ο όμιλο, όπως βλέπετε, από την δεύτερη ομάδα των Τρικάλων που έχει 17. Ο Όλυμπος Κέρκυρας έχει πλησιάσει στους 16, ο Κεραυνός Δεσπρωτικού 14, Εθνικός Φιλιππιάδας και Άρης Αιτωλικού 12, Αετός Διασέλου με τον Οδυσσέα 11 βαθμούς, τα Μετέωρα 9, Φιλοθέη Άρτας 7, στην τελευταία θέση η Αναγέννηση Περιβολίων με 3 βαθμούς. Πάμε τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα να δούμε τι έγινε στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, ξεκινώντας πρώτα από τον ομό της Λάρισας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αλέξανδρος Ανανούλης. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από τη Λάρισα. Είχαμε αγωνιστική δράση αυτό το διήμερο, τόσο στο περιφερειακό πρωτάθλημα, όσο και στις κατηγορίες τοπικές του νομού. Να ξεκινήσουμε, όπως πάντα, με το περιφερειακό, όπου η μόνη κερδισμένη ήταν η Ελασσόνα, αυτή την 10η αγωνιστική. Η μόνη κερδισμένη από τις ομάδες εδώ πέρα της Λάρισας, αφού η ομάδα του ΠΟΕ κατάφερε και πέρασε από την έδρα του Καπενησίου με νίκη 3-0. Μια νίκη που τον ανεβάζει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και φυσικά βλέπει με καλύτερο μάτι την συνέχεια για τις άλλες ομάδες εδώ πέρα της Λάρισας. Ο Αμπελωνιακός δεν τα κατάφερε εντός έδρας απέναντι στον Ανδρούτσο Γραβιάς, έμεινε στο 0-0. Λευκή σφαλιά και για τον Δοτία Αγιάς στην έδρα του Αχιλλέα Δομοκού. Καλό αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές για την ομάδα του Δοτία σε μια δύσκολη έδρα. Ενώ τιμή τα γνώρισε ο Πυργετός από τον ΑΟΚ στην Καρδίτσα σε μια δύσκολη έξοδο έτσι κι αλλιώς. Ο Πυργετός πάντως έκανε μια καλή εμφάνιση. Ιτήθηκε με 2-1 από την τοπική Καρδίτσα.
αυτά για την 10η αγωνιστική για το περιφερειακό πρωτάθλημα. Πάμε στις τοπικές κατηγορίες, εκεί που τέλειωσε ο πρώτος γύρος στην Α τοπική κατηγορία. Έχουμε πρωταθλητή χειμώνα, ο μαχητής της Ψηφέας είναι αυτός που ολοκλήρωσε με νίκη την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Νίκησε τον Σμόλη Καφαλάνης με 4-1 και κράτησε αυτή τη διαφορά των 3 βαθμών απέναντι στην Δήμητρα Γιάννουλη, η οποία στον τέρμπι της αγωνιστικής νίκησε με 1-0. Τον Αχιλέα Φαρσάλων σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ κόσμο και όλα στο κήπεδο της Γιάννουλης. Οι πράσινοι ήταν οι κερδισμένοι, 1-0 σε ένα δυνατό παιχνίδι γενικά. Ο Αχιλέας έμεινε τρίτος στη βαθμολογική μετά από αυτήν την ήττα, ενώ τον πλησίασαν έτσι, ο φιλοκτήτης στην τέταρτη θέση, ένας φιλοκτήτης που κέρδισε το Μακρυχώρη με 2-1 και είναι στην τέταρτη θέση. Ενώ ο Φαλανιακός είναι λίγο πιο κάτω στην πέμπτη θέση, αφού νίκησε και αυτός 2-0 την ομάδα του Βλαχογιανίου. Αυτά για την μεγάλη κατηγορία. Στην Α1 τώρα, ντέρμπι είχαμε και εδώ, στο Αβέροφ, όπου η τοπική ομάδα, η πρωτοπόρος ομάδα του Αβέροφ, φιλοξενούσε τον Κεραυνό Παραποτάμου. Επικράτησε με 2-0, καλύτερο το Αβέροφ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δίκαιη νίκη. Κράτησε αυτό το συν 5 από το δεύτερο μορφοχώρι. Η ομάδα της Δόξας Μορφοχωρίου κέρδισε με 3-1 τον Ατρόμητο Αγίων Αργύρων. Έμεινε στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω ακόμα είναι το Ξώτης, που και αυτό συνέχισε τις καλές εμφανίσεις των δεύτερων αγωνιστικών. Νίκησε στην έδρα του Βουκεφάλα με 3-1. Όπως και ο Ηρακλητάρης, ας πέρασε από τον Πλατίκαμπο. Νίκησε γι' αυτό με 3-1 και έμεινε στην τέταρτη θέση. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα πάντως που βλέπουμε στην Α1 τοπική κατηγορία. Αυτά έγιναν αυτό το περίμενο εδώ στην Λάρισα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να σε καλά, Αλεξανδρέ μου, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τους πίνακες με τα όσα μας είπε ο Αλέξανδρος Ανανούλης, ξεκινώντας πρώτα από την Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας. 15η αγωνιστική. Φιλοκτήτης με Λιβύα, Σαετός Μακρυχωρίου 2-1. Όλυμπος Λάρισας, Απόλλων Λάρισας 0-0. Μαχητής Τερψιθέας, Σμόλικας Φαλάνης 4-1. Δήμητρα Αγιάς, ΑΕΔ Νικαίας 1-1. Δόξα Αργυροπουλίου, Αναγέννηση Καλοχωρίου 2-1. Φαλανιακός, Δόξα Βλαχογιανίου 2-0. Δήμητρα Γιάννουλης, Αχιλλέας Φαρσάλων 1-0. Και Λαρισαϊκός, Ηρακλής Χάλκης 1-0. Πάμε τώρα να δούμε την βαθμολογία στην πρώτη κατηγορία μετά από 15 αγωνιστικές. Ο μαχητής Τερψιθέας στην πρώτη θέση με 38 βαθμούς. Η Δήμητρα Γιάννουλης ακολουθεί με 35. Ο Αχιλλέας Φαρσάλων με 28. Ο Φιλοκτήτης Μελιβίας 27. Ο Φαλανιακός 26. Η Δόξα Αργυροπουλίου 25 με 23 βαθμούς δύο ομάδες, η Νίκαια και ο Απόλλων της Λάρισας. 19 βαθμούς ο Ηρακλής της Χάλκης, 16 ο Αετός Μακρυχωρίου, 15 βαθμούς ο Σμόλικας Φαλάνης και η Δήμητρα Αγιάς, 14 βαθμούς ο Όλυμπος της Λάρισας, ο Λαρισαϊκός 10 βαθμούς και από 8 βαθμούς έχουν η Αναγέννηση Καλοχωρίου και η Δόξα Βλαχογιανίου. Πάμε τώρα σε εικόνα. Πάμε να δούμε βίντεο από ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που έγινε σήμερα στο νομό της Λάρισας μεταξύ της Δήμητρας Γιάννουλης και του Αχιλλέα Φαρσάλου. Να δούμε πώς έγινε αυτό το 1-0. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην Α τοπική κατηγορία της Λάρισας και τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο γήπεδο της Γιάννουλης. Η τοπική Δήμητρα φιλοξένησε τον Αχιλλέα Φαρσάλων στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι πράσινοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν αρκετές φορές την αιστεία των φιλοξενούμενων. Στο 11ο λεπτό ο Σαΐτης, στο 13ο ο Κοντοδήμος, στο 17ο ο Μπαρούτας και στο 30ο πάλι ο Σαΐτης δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την αιστεία του πολύ καλού Γκουτσουκέρα. Τελικά 7 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Μανάκας έκανε το 1-0 με πλασέ έπειτα από πάσα του Πάσου. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με την ομάδα από τα Φάρσαλα να διαμαρτύρεται για δύο περιπτώσεις πέναλτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αχιλλέας ανέβασε την αποδοσή του για να φέρει το μάτς στα ίσια, αλλά η ομάδα της Γιάννουλης κατάφερε να κρατήσει το πολύτιμο 1-0 και να παραμείνει κοντά στην κορυφή. Είδαμε λοιπόν πως η ομάδα της Δήμητρας κέρδισε τον Αχιλλέα Φαρσάλων σε αυτό το παιχνίδι της Γιάννουλης. Πάμε τώρα να αλλάξουμε νομό, να πάμε στο νομό της Μαγνησίας και να ακούσουμε τηλεφωνική ανταπόκριση από τον Βασίλη τον Ζινέλη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε, καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές και χρόνια πολλά βέβαια. Μια έτσι γιορτήνη ημέρα.
καθώς περιμέναμε τα Χριστούγεννα, αλλά γιατί ήταν τόσο γενική για τον Ρίγα Φεραίρο, καθώς η ομάδα της Μαγνησίας στην τέταρτη εθνική κατηγορία γνώρισε σήμερα την πρώτη της ήττα, χάνοντας από την πρώτο πόρο και αίτητη μέχρι στιγμής ομάδα της Λαμίας. Στο τοπικό μας πρωτάθλημα πάντως δεν είχαμε έτσι σημαντικές αλλαγές, καθώς χθες η ομάδα της ΑΕΑ Διμηνίου κέρδισε τον Πρωτεσύλλο, ενώ σήμερα η ομάδα της Αρχιάλου, η ομάδα του Πειράσου, επίσης αίτητη στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας για την 14η αγωνιστική, πέρασε και από τη Σκιάθο κερδίζοντας 0-2, έστω και αν είχε αρκετά προβλήματα, κυρίως λόγω του ότι δεν έπαιζε ο Πετρίδης, αλλά και ότι τραυματίστηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι ο Στέλιος Αρσένος. Έτσι έλειπαν οι δύο σκόρερ για την ομάδα του Πειράσου, η ομάδα του Πειράσου, η οποία σκόρερε με τους Κοντοβά και τα Νάγια. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα ο Άρης συνέχισε το σερί του, κέρδισε και στην Ισούρπη τον 0-1 με τον τερματοφύλακα Γκουρινά από κρούει και πέναλτι. Ενώ στο άλλο σημερινό παιχνίδι είχαμε την Δήμητρα να κερδίζει την Ακρόπολη με 4-2 από χθες. Ο Σαρακινός συνέχισε και αυτό στο δικό του σερί που είναι αίτητος στα παιχνίδια έδρας. Κέρδισε την ομάδα της Αθλητικής Ένωσης 2002 που είχε νέο προπονητή στον πάγκο της, τον Στάθη Φάλκο. Ενώ στα σημαντικά της 14ης αγωνιστικής είναι η πρώτη νίκη έδρας για την ομάδα της Αγίας Παρασκευής, η οποία κέρδισε τον Πανιόνιο σε ένα ντέρμπι παραμονής, θα λέγαμε. Στην δεύτερη κατηγορία σήμερα είχαμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Ανθίμου Γαζή και του Αστέρα, το οποίο δεν ανέδειξε νικητή, 1-1 το αποτέλεσμα, ενώ από χθες η ομάδα του Διαγόρα έχασε έδαφος, καθώς έχασε στην Αγχίαλο από την τοπική ομάδα στα ντέρμπι, αυτά τα δύο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής, στα ντέρμπι της Τετράδας. Έτσι στην Τετράδα μπήκε η ομάδα της Ιουλκού, η οποία σήμερα κέρδισε τον Απόλλωνα Κροκίου με 2-1, και βέβαια αναμένεται συναρπαστικό το πρωτάθλημα, καθώς απομένει μία αγωνιστική για το τέλος του πρώτου γύρου και θα περιμένουμε τους πρωταθλητές χειμώνα με την ΑΕΔ Διμηνίου και τον Πειράσο να την διεκδικούν αυτόν τον άτυπο τίτλο στην Α κατηγορία, και την ομάδα του Αστέρα και του Διαγόρα, τον Αστέρα να έχει το προβάδισμα και τον Διαγόρα δεύτερο, να διεκδικούν την άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα στην δεύτερη κατηγορία. Στην γάμα κατηγορία είχαμε χθες την έκπληξη τους Μυρμιδόνες να χάνουν στην έδρα τους από τον Αχιλέα 1001, ενώ σήμερα είχαμε την ομάδα του Αετού Κερασιάς να ξεσπάει στην άλλη μεριά με 6 γκολ, 6-0 κέρδισε η ομάδα του Αετού Κερασιάς. Επίσης άλλη μια νίκη πέτυχε και ο Ηρακλής Αγίων Θεοδόρου που κέρδισε τη Δόξα Αερινού, και βέβαια και εδώ το πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος αναμένεται συναρπαστικό. Επίσης στο γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είχαμε σήμερα την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου να χάνει από τον Εργοτέλη 0-1. Αποστόλη. Ναι, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς τώρα να δούμε σε πίνακες τα όσα μας είπε ο Βασίλης Ζενέλης, ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας στην Μαγνησία. Διμήνη Πρωτεσύλλος 4-0, 14η αγωνιστική. Μαγνησιακός Αλμυρός 2-1. Σαρακινός Αθλητική Ένωση 2002 4-0. Εθνικός Θησέας 1-3. Αγία Παρασκευή Πανιώνιος 2-1. Σκιάθος Πύρασος 0-2. Αέα Σούρπης Άρης Μελισσατίκων 0-1. Και Δήμητρα Ευξηνούπολης Ακρόπολης Έσκλου 4-2. Να δούμε τώρα για τη βαθμολογία μετά από 14 αγωνιστικές, πάντα για τη μεγάλη κατηγορία της Μαγνησίας. Πύρασος 36 μαζί με το Διμήνη στην πρώτη θέση συνεχίζουν και είναι μαζί. Σαρακινός 30 βαθμούς, Άρης Μελισσατίκων 28, Σκιάθος 22, Αλμυρός 19 μαζί με την Δήμητρα Ευξηνούπολης, 18 ο Θησέας, η Ακρόπολης Έσκλου 16, ο Πρωτεσύλλος 15, η Αγία Παρασκευή 14, ο Μαγνησιακός 13, ο Εθνικός και ο Αέας Σούρπης από 11, ο Πανιώνιος 10 και η Αθλητική Ένωση 2002 στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς. Πάμε τώρα σε βίντεο, πάμε σε εικόνα. Πάμε να δούμε πώς έγινε αυτό το 4-0 στο Διμήνη μεταξύ του Διμηνίου και του Πρωτεσύλλαου. Πρωτεσύλλαο υποδέχτηκε η Αθλητική Ένωση Διμηνίου στο ομώνυμο γήπεδό της στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Εύκολο το έργο της Αθλητικής Ένωσης Διμηνίου, καθώς το 13ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ζαρκάδας με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το 1-0. Μέσα!
Η Αθλητική Ένωση Ειδημηνίου συνέχισε να πιέζει ψηλά τον Πρωτεσίλαιο, δημιούργησε ευκαιρίες και στο 28ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματά της με δυνατό ωραίο σουτ του Δίκα. Ο Πρωτεσίλαιος προσπάθησε, δημιούργησε ευκαιρίες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου, καθώς στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Φιλατζικιώτης με δυνατό βολέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το 3-0. Το Δημήνη συνέχισε να πιέζει, αλλά όλες οι προσπάθειες σταματούσαν στον πολύ καλό τερματοφύλακα του Πρωτεσιλάου, Πρέζα. Στο 68ο λεπτό η ομάδα του Διμηνίου κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Τσεκούρας. Ο Πρέζας όμως απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Μοράλες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 4-0 για την ομάδα του. Αυτά λοιπόν έγιναν στο παιχνίδι του Διμηνίου με τον Πρωτεσίλο. Θα πρέπει να πούμε ότι το ρεπορτάζ στην εικόνα που βλέπουμε, στα βίντεο που βλέπουμε, είναι του Αντώνη Τζέμζη. Επίσης την εκπομπή μπορείτε να τη βλέπετε στο web TV του mycitynet.gr καθημερινά για να ενημερώνεστε τόσο για τα περιφερειακά όσο και τα τοπικά πρωταθλήματα που αφορούν την περιφέρειά μας, την Θεσσαλία μας. Συνεχίζουμε με βίντεο, συνεχίζουμε με εικόνα και πάμε να δούμε το παιχνίδι Εθνικός της ΕΑΣ 1-3. Γήπεδο ΕΑΚ Βόλου και ο Εθνικός υποδέχθηκε τον Θησέα στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Ο Θησέας μόλις το 10ο λεπτό με πολύ ωραία κεφαλιά του Μπαλτσάκη έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ανοίγει το σκορ κάνοντας το Εθνικός Θησέας 0-1. Ο Εθνικός προσπάθησε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, έκανε ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ό,τι δεν κατάφερε όμως ο Εθνικός, ο φιλοξενούμενος Θησέας το υλοποίησε όταν στο 36ο λεπτό ο Κόρμπας με σιρτό σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το Εθνικός Θησέας 0-2. Το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Θησέας και πάλι πιο απειλητικός και ουσιαστικός και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στο 59ο λεπτό, ο Μπαλτσάκης και πάλι με ωραία κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γκιούρκη, κάνοντας το Εθνικός Θησέας 0-3. Ο Εθνικός πέρασε στην αντεπίθεση, αλλά τις όποιες προσπάθειές του κατέστειλε ο τερματοφύλακας του Θησέα Αγριόδημος. Ο Εθνικός που συνέχισε τις προσπάθειές του στο 62ο λεπτό κέρδισε πέναλτι και με την εύστοχη εκτέλεση του από τον Ζατσάι έκανε και το τελικό 1-3 της αναμέτρησης. Η τελευταία καλή φάση του αγώνα ανήκει στον Θησέα όταν οι παίκτες του με πολύ ωραίο συνδυασμό έφτασαν κοντά στο 1-4 αλλά δυστυχώς η μπάλα βρήκε στο αριστερό κάθετο δεκάρι. Αυτά λοιπόν έγιναν, ο αγώνας αυτός έγινε στο Εθνικό Στάδιο του Βόλου. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν μετά το τέλος του παιχνιδιού οι προπονητές των ομάδων, οι κύριοι Πότσουσα και Παπαστεργίου. Λοιπόν, σημερινό παιχνίδι χάσαμε 3-1, δίκαια. Είχαμε προβλήματα μέσα στην ομάδα, έλλειψη 6 παικτών βασικούς. Δεν μπορούσα να κλείσω αυτό. Δόθηκε ευκαιρία σε μικρούς, είμαι χαρούμενος. Απόδοση ήταν καλή. Ετοιμάζουμε επόμενο παιχνίδι. Περνάμε μπροστά. Καλή συνέχεια από το Θησέα. Η διδυσία ήταν φοβερή. Συγχαρητήρια για το τρίο από τον διδυτό. Παιδιά χαρήκανε, κόσμο χάρηκε. Αυτό είναι και έτσι κι αλλιώς το στόχο μας. Σας ευχαριστώ πολύ σε όλους. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά. Ήταν ένα παιχνίδι σήμερα που έγινε σε πολύ κρύο,
αλλά σε πολύ καλό γήπεδο. Εύχομαι να γίνονται πάντα τέτοια παιχνίδια. Ένα παιχνίδι σε αθλητικά πλαίσια. Η ομάδα μου κέρδισε δίκαια 3-1. Εμείς έχουμε νέα παιδιά όπως και ο Εθνικός. Ελπίζω αυτό το μοντέλο να το βρουν και άλλες ομάδες, να δίνουν σε όλα τα παιδιά τις ανάλογες ευκαιρίες και πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ όλους και πάλι χρόνια πολλά. Διαφημίσεις για τη συνέχεια και τα λέμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την συνέχεια των αποτελεσμάτων σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας, τόσο για την υπόλοιπη Α κατηγορία όσο και για την μικρότερη Α1 και Β κατηγορία. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Κρυολόγησες. Τα αντιβιωτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς που προκαλούν τα κρυολογήματα και τη γρήπη. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ξεκούραση και άφθονα υγρά. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλέψου τον γιατρό σου. Φρόντισε τον εαυτό σου. Μην παίρνεις αντιβιωτικά χωρίς λόγο. Για δεύτερη χρονιά φέτος, την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών, ο Άι Βασίλης και τα ξωτικά του ετοίμασαν το Μήλο των Ξωτικών. Είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής παιχνιδιών και γλυκισμάτων. Ο Μήλος των Ξωτικών. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα στα Τρίκαλα. Ταξιδέψτε μαζί μας στο παραμυθένιο εργοστάσιο του Άι Βασίλη. Το κατάστημα Europe Sports στη Λάρισα σας εύχεται ολόψυχα καλές γιορτές και ευτυχισμένο το 2013. Χριστούγεννα στην πόλη, στο κέντρο της Λάρισας. Με παιχνίδια για τους μικρούς, μπαλονοκατασκευές και μαγειρέματα. Άγιο Βασίλη και δώρα. Στην πλατεία Ταχυδρομείου, το αρχαίο θέατρο και τους δρόμους της πόλης. Απολαύστε θέατρο δρόμου, performers, χορευτές. Μαγευτείτε από τις μουσικές. Ακολουθήστε τα ξωτικά, τους ζογκλέρ, τους ξυλοπόδαρους, τους μάγους, αλλά και τους παραδοσιακούς μαμόγερους. Σε όλο το κέντρο της Λάρισας. Διοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, Επιμελητήριο Λάρισας, Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, Συντεχνία Αρτοποιών Λάρισας. Με τη δημιουργική φαντασία της Artfuls. Η ανεργία έχει φτάσει συνολικά στο 26%, στις γυναίκες στο 30%, στους νέους στο 56%. Και εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε εισαγόμενα. Στηρίζουμε το ελληνικό προϊόν. Στηρίζουμε την ελληνική οικονομία. Στηρίζουμε τις ελληνικές θέσεις εργασίας. Ενημερωνόμαστε και επιλέγουμε υπεύθυνα μέσα από το www.ellinikoproyon.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, Αθλητική Θεσσαλία, και συνεχίζουμε με τον ομό των Τρικάλων να δούμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Χριστόφορος Παθανασίου. Χριστόφορο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Απόστολε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τα Τρίκαλα, όπου τα νέα δεν ήταν καλά όσο αφορά την αγωνιστική δράση για τον πέμπτο όμιλο της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας, όπου οι δύο τρικαλινές ομάδες δεν τα κατάφεραν. Τα Τρίκαλα γνώρισαν βαριά τα 3-0 από το μεσολόγιστο ντέρμπι της κορυφής του πέμπτου όμιλου και πλέον βρίσκονται 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Μπορεί με την αναδιάρθρωση να μην κινδυνεύει άνοδος, αλλά το γόητρο σίγουρα έχει δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα για την ομάδα των Τρικάλων. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή, από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν ο Χριστόφορος μπορεί να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μας. Θα τον περιμένουμε. Εμείς πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όλα της κατηγορίας, της πρώτης κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Να δούμε λοιπόν τι έγινε σήμερα. 15η αγωνιστική, Μεγάλα Καλύφια Μεγάρχη 4-1, Μεγαλοχώρη Φλαμούλη 1-1,
Πυργετός Παραλιθέη 0-0, Αγία Απόστολη Κρία Βρύση 1-6, Δήμητρα Πόλων με την ΑΕΤ 0-0, Εθνικός Καστρακίου Πύργος 4-2, Πρόδρομος Φαρκαδόνα 0-1, Βαλτινό Αχιλλέας Μπάρας 0-3. Να δούμε τώρα τη βαθμολογία μετά από 15 αγωνιστικές, πάντα για την πρώτη κατηγορία των τρικάλων. Δήμητρα Πόλων 39, ΑΕΤ 37, Φλαμούλη 33, Μεγάλα Καλλιέργεια 27, Φαρκαδόνα 25, Κρία Βρύση 24 με τους Παραλιθέους, 23 Μεγαλοχώρη, Πυργετός 20, Αχιλλέας Μπάρας 17, Εθνικός Καστρακίου 15, Πύργος 14, Πρόδρομος 13, Μεγάρχη 10, Βαλτινό 8, Αγία Απόστολη στους 6 βαθμούς. Να συνεχίσουμε με τον ομό της Καρδίτσας τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα στην μεγάλη κατηγορία, την πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. 16η αγωνιστική, Μυρίνη Διγενής 0-0, Ταυροπός Ατρόμητος Παλαμά 3-3, Πασχαλίτσα Απόλλων Μακριχωρίου 1-2, Εθνικός Καρδίτσας Αετός Αγίου Θεοδόρου 3-1, Αθλητικός Όμιλος Ελπίδα Μουζάκη 5-0, δεν διεξήχθη το παιχνίδι Αστέρας Πάμισος λόγω κακών καιρικών συνθήκων. Ηρακλής Σοφάδων Αθλητικός Όμιλος Σελάνων 2-1 και Αθλητικός Σύλλογος Καραϊσκάκης Δόξα Μητρόπολης 2-4. Τη βαθμολογία τώρα στον ομό της Καρδίτσας μετά από 16 αγωνιστικές. Να δούμε ποια ομάδα προηγείται. Μυρίνη 40, Εθνικός Καρδίτσας 34, Διγενής 31, Πασχαλίτσα και Ηρακλής Οφάδων 28, Πάμισος 26, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 24, Μακριχώρη 22, Ατρόμητος Παλαμά 21, Αθλητικός Όμιλος Σελάνων 20, Αετός Αγίου Θεοδόρου 16 μαζί με τον Ταυροπό, Ελπίδα 15, Δόξα Μητρόπολης 14, Αθλητικός Σύλλογος Καραϊσκάκης 10, η Αθλητική Ένωση Μουζακίων στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς. Μια βόλτα και πάλι από τους νομούς, προκειμένου να δούμε τα αποτελέσματα στη μικρότερη κατηγορία και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Ξεκινάμε λοιπόν από το νομό της Λάρισας και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. 15η αγωνιστική. Νέα νίκη νίκης Δευκαλίων Κρανιάς 5-0. Δαμασιακός Ροδιακός 1-2. Αναγέννηση Φαρσάλων Ατρόμητη Θύελλα 2-0. Αβέροφ Λάρισας Κεραυνός Παραποτάμου 2-0. Βουκεφάλας Τοξότης 1-3. ΠΑΕΔ Πλατικάπου Ηρακλής Λάρισας 1-3. Δάφνη Γλάφκης Δολυχιακός 2-1. Δόξα Ομορφοχωρίου Ατρόμητος 3-1. Ρεπό ο Άρης Κουλουρίου. Πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία της Α1 κατηγορίας στη Λάρισα. Αβέροφ Λάρισας 36 βαθμούς. Δόξα Ομορφοχωρίου 31. Τοξότης 28. Ηρακλής Λάρισας 27. Κεραυνός Παραποτάμου 26 μαζί με τη Δάφνη Γλάφκης και την Αναγέννηση Φαρσάλων. Δολυχιακός 23. Δευκαλίων Κρανιάς 20. Ατρόμητος 19, Δαμασιακός στους ίδιους βαθμούς, Νέα Νίκη Νίκης 18, Άρης Κουλουρίου 14, Βουκεφάλας 13, Ροδιακός 7, ΠΑΕΔ Πλατικάμπο 6 και Ατρόμητη Θύελλα στις 4 βαθμούς. Να αλλάξουμε τώρα να πάμε στον ομό της Μαγνησίας, να δούμε και τα αποτελέσματα εδώ της Β' όπως λέγεται στη Μαγνησία, κατηγορία Συνάδελφων Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας. Να δούμε λοιπόν η Ολκός για τη 14η αγωνιστική Απόλλων Κροκίου 2-1, Πηλέας Άδλος Αλμυρού 3-3. Απόλλων Καναλίων Ηρακλής Βόλου 0-1, Δάφνη Αθλητική Ένωση Μακρινίτσας 3-0, Αγχίαλος Διαγόρας 1-0, Άρτιμος Γαζής Αστέρας Ριζομήλου 1-1, Νέοι Αθλητές Νίκης Ας Δημητριάς 1-1 και Μικροθήβες Τοξότης 1-0. Να δούμε και τη βαθμολογία μετά από 14 αγωνιστικές. Αστέρας Ριζομήλου 33, Διαγόρας Στεφανευικίου 32, Αγχίαλος 27, Ιολκός 26, Άνθιμος Γαζής 24, Απόλλων Καναλίων 22 με τον Ηρακλή, Νέοι Αθλητοί Νίκης 21, 20 η Δάφνη, Δημητριάς 19, Μακρινίτσα 17, Άθλος Αλμυρού 16, Μικροθήβες 13, Πηλέας 12, Τοξότης και Απόλλων Κροκίου έχουν από 4 βαθμούς. Όπως είναι γνωστό, δεν είχαμε για τον ομό τρικάλων αγώνες για την Α1 κατηγορία, καλά λέω, τόσο για τον πρώτο όμιλο όσο και για τον δεύτερο. Έτσι λοιπόν πάμε αμέσως να δούμε τα αποτελέσματα στην Καρδίτσα για την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. 16η αγωνιστική. Σόκρατες Δόξα Μπέλου 2-4. Μαυραϊκή Δόξα Μασχολουρίου 0-3. Αγναντερό Προδρομιακός 2-3.
Ατρόμητος Γεωργικού Ήφαιστος 1-3, Καπαδοκικό Μαγούλα 4-3, Κρανέα Διαγόρας 2-5, Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας Αθλητική Ένωση Καρποχωρίου 5-2, ρεπό η νέα νίκη Καμινάδων. Να δούμε και τη βαθμολογία στην Καρδίτσα, στον ομό της Καρδίτσας μετά από 16 αγωνιστικές. Ήφαιστος 37 βαθμούς, Καπαδοκικό 34 με τον Διαγόρα, 31 Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας, 27 Δόξα Αμπέλου Αθλητική Ένωση Καρποχωρίου, 25 Σόκρατες, 23 Δόξα Μασχολουρίου, 22 Προδρομιακός, Κρανέα 18, Ατρόμητος Γεωργικού 17, Νέα Νίκη Καμινάδων 15, Αγναντερό 13, Μαγούλα 6, Μαυραγή έχει αποβληθεί από το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν από την... να πρέπει να πάμε σε ένα βίντεο από τον Αβέροφ Λάρισας με τον Κένταυρο Κεραυνό Παραποτάμου. Να δούμε πώς έγινε το 1-0, είναι από την Α1 κατηγορία της Λάρισας. Να δούμε λοιπόν το βίντεο με αυτόν τον αγώνα. Ούτε ο Παραπόταμος δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει την πρωτοπορία του Αβέροφ στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 τοπικής. Η ομάδα του κυρίου Κολομητρούση επικράτησε με 2-0 του τρίτου στη βαθμολογία Κεραυνού και παρέμεινε στην κορυφή με διαφορά ασφαλείας. Η ομάδα του Αβέροφ ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα και κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίωρο. Στο 16 ο Ευσταθιάδης ήταν αυτός που ευνοήθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και με σούτ άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0. Η πίεση των πρωτοπόρων συνεχίστηκε και μετά τον γκολ, δείχνοντας την καλή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με τη συμπλήρωση 30 λεπτών, οι γηπεδούχοι πέτυχαν και δεύτερο τέρμα, αποτέλεσμα του καλού ποδοσφαίρου και της συνεχόμενης πίεσης. Ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, Παναγιώτης Φουσίκας, με ωραία προσωπική ενέργεια και σούτ έξω από την περιοχή, πέτυχε το τελικό 2-0, κρατώντας την ομάδα του στην κορυφή και το συν 5 από τους διώκτες. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε πως την εκπομπή μπορείτε να τη βλέπετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε στο web.tv του mycitynet.gr για να ενημερώνεστε για το περιφερειακό και τοπικό πρωτάθλημα εκεί όπου παίζουν οι ομάδες μας, οι ομάδες της Θεσσαλίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, πάντα στις 8 το βράδυ, με μια συνέντευξη με ανθρώπους, με κάποιον καλεσμένο, ο οποίος έχει να μας πει πάρα πολλά γύρω από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε ότι η εκπομπή προβάλλεται στην TRT, Παρασκευή 8 με 9 και Κυριακή την ίδια ώρα, πάντα κοντά στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Στο σημείο αυτό λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.